Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε και ο Ανδρέας στα βίντεο μου. Λοιπόν, πρωί-πρωί, 8 παρά, πάμε, όπως σας είπα χθες, πάμε να... Βασικά εγώ πάω να συναντήσω την αδελφή μου, ο Ανδρέας πάει δουλειά. Κλασική. Τέτοια σταθερή αξία. Πάω να την πάρω από το τρένο, να γυρίσουμε σπίτι, τα παιδάκια μας κοιμούνται. Όπως είπα χθες, σήμερα δεν πήγαν σχολείο, θα είναι σπίτι, θα είναι μαζί μας όλη μέρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω, δεν νομίζω να κάνουμε και πάρα πολλά, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, αλλά όσο ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε, εντάξει. Μπορεί να βγούμε καμιά βόλτα, μπορεί... Τέλος πάντων, θα σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Πάω γιατί νομίζω ότι πρέπει να έχει φτάσει ήδη. Δεν νομίζεις, πόσο, 40-45 λεπτά και κάνει. Τέλος πάντων, σήμερα έχει τρένα, οπότε εντάξει, και χτες έπρεπε να τύχει αυτή η μέρα χτες. Τέλος, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Πάω λοιπόν, καλημέρα σε όλους και τα λέμε σε λιγάκι. Γυρίσαμε σπίτι, βασικά εδώ και αρκετή ωρίτσα, ήρθαμε καφέ, καθίσαμε, μιλήσαμε, πήγε η αδελφή μου λίγο στην κρεατοκάμαρα, λίγο να ξεκουραστεί και εγώ έκατσα... Απλά πήγε γιατί εγώ έκατσα να κάνω μοντάζ, λέω, για μισή ώρα, λέω, πήγε να ξεκουράσω και μετά θέλω να της βάψω τα μαλλιά, θέλω να δοκιμάσει τη βαφή που βάφω εγώ. Με ρωτάτε και εσείς συνέχεια, εγώ σας απαντάω όσο μπορώ, βάζω το 8, η μάρκα είναι Free, ιταλική μάρκα, παίρνω από το γκαλερί, έτσι. Βάζω το 8 και το 8.31, 8 είναι βάση και το βάζω μισό-μισό, έτσι, και ένα μπουκάλι οξυζενέ το 20%. Οπότε βάζω μισή συσκευασία από το 8, μισή από το 8.31, ένα μπουκαλάκι οξυζενέ το μικρό, το δεν ξέρω πόσο έχει, 150 ml, και βάζω και μια αμπούλα. Αν ρωτάτε, είναι για και για μέσα για τη βαφή, μπορείς να τη βάλεις και μετά όταν λούζεσαι, εφόσον έβαψες το μαλλί, έτσι. Και βγαίνει αυτό εδώ το... Εντάξει, η κάμερα δείχνει διαφορετικά, λίγο πιο ζεστό το κάνει, πιο κίτρινο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα φυσικό ωραίο χρώμα. Το έχω συνηθίσει αυτό και εδώ και πάρα πολύ, μπορώ να πω και χρόνια τώρα βάφουμε, έτσι. Μόνη μου, γιατί σας είπα ότι στα κομμωτήρια όταν πήγαινα δεν μου άρεσε ποτέ το αποτέλεσμα, οπότε αποφάσισα να βρω κάτι μόνη μου για να μπορώ να τα βάψω. Είναι και λόγω οικονομίας, αλλά και σας λέω, δεν μου πέτυχαν συνέχεια το χρώμα, οπότε δεν ήμουν ευχαριστημένη. Αυτά. Για φαγητό έχουμε και τσιμπουρέκια, αλλά ξέρετε τι έκανα, τώρα έχω βγάλει το ψυγείο από την πρίζα γιατί δεν παγώνει καλά. Θυμάστε και πέρσι εμείς το είχαμε, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, το είχαμε ξεπαγώσει και κατάψυξε από πίσω, ξεβιντώνει ο Ανδρέας την πλάτη από πίσω τοίχο και μαζεύει πολύ άμμο και έχει έτσι κάτι σπιράλ και μαζεύει, μαζεύει πολύ πάγο, τι μου ήρθε τώρα άμμο, δεν ξέρω, θέλω παραλία μάλλον. Και το έβγαλα από την πρίζα, θέλω να ξεπαγώσει, δεν έχω πάρα πολλά πράγματα, κάτι γάλατα και βούτυρα και αυτά έβαλα στην κατάψυξη όσο είναι ακόμα παγωμένη. Και το βράδυ όταν θα έρθει ο Ανδρέας να ξεβιντώσει πίσω την κατάψυξη, να δούμε να το ξεπαγώσουμε όλο και μήπως φάει. Γιατί δεν παγώνει καθόλου τίποτα, το βούτυρο μαλακό, ξέρετε καλά είναι τα πράγματα. Δεν. Αυτά. Δημοσίευσα το βίντεο και τώρα είμαι έτοιμη, άλλαξα, να πάω να βάψω τα μαλλιά στην αδελφή μου και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε, μπορεί να πάμε βόλτα ή το απογευματάκι, θα το δούμε. Ωραίο σταφύλι πήρα χθες από το My Market, πολύ ωραίο. Έβαψα τα μαλλιά στην αδελφή μου, τώρα πήγαινα λουστή να δούμε πως θα είναι, μήπως να τις τα στεγνώσω, να τις τα αισιώσω και θέλω να μου τα αισιώσει και τα δικά μου, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε, θα προλάβουμε, γιατί θέλουμε πολλά να κάνουμε, να πάμε και στα μαγαζιά μια βόλτα, θέλω να πάρω κάτι λιγάκια πράγματα για τα νύψια μου, για τα παιδιά της αδελφής μου, εντάξει είναι μεγάλα τα παιδιά, ο γιος είναι 28, η κόρη είναι 23, αλλά και πάλι περιμένουν
τουράκια. Και, πάντα όταν πριν κάνω οικογένεια εγώ, πάντα τους έπαιρνα, τους αγόραζα πράγματα και τους έστελνα, ξέρετε, τουράκια. Από το τζάμπο, ξέρετε, παιχνιδάκια, το ένα, το άλλο, κάποια ρούχα, κάποια, και περιμένουν να συνέχεια. Ξέρανε ότι η θεία όταν είναι θα το στείλει, και τώρα θέλω κάτι έτσι τουλάχιστον λίγο, ξέρετε, εντάξει, δεν είμαστε για πολλά πολλά, αλλά τουλάχιστον κάτι λίγο. Δεν είμαστε για πολλά πολλά, Βασίλη. Τώρα θα το στείλουμε για να χαρούν τα παιδάκια τα μικρά. Ναι, τα παιδάκια τα μικρά, μικρά είναι, γιατί μαμά πάντα θα είναι μικρά και για τη θεία πάντα θα είναι τα ανήψια μου, τα μικρά, τα καλά. Αυτά. Βσιό, κρυσίβε. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να ξεκινήσουμε να ισιώσουμε τα μαλλιά μας, το μαλλί μου. Έφτιαξα καφέ και τώρα χαλαρώνω έτσι για τα καλά. Λοιπόν, βγήκαμε, καταφέραμε, γρήγορα πάμε, τρέχουμε να προλάβουμε το λεωφορείο για να πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα στα μαγαζιά, πάμε να χαζέψουμε εδώ η Τόνια, γεια σου Τόνια, από εκεί η αδελφή μου, ο Βασίλης, όλοι μαζί πάμε. Περάσουμε ωραία σήμερα, τέλεια. Καλύτερα από χτες. Λέω να πάρω τέτοιο γελί, τι λέτε. Μου πάει. Μου πάει. Φέρε. Έλα. Να δω πώς μου πάει αυτό. Περίμενε. Για να δω το νύχτα. Όχι, αυτό πρέπει να σου πάει το νύχτα. Αυτό εδώ σου πάει εσένα. Για δοκίμασε αυτό το νύχτα. Αυτό σου πάει, ναι. Για δοκίμασε. Την απόδειξη δώσαμε. Ωχ. Μ' αρέσει! Μ' αρέσει! Κοίτα τι ωραίο που είναι! Σου μια τα ξεματρή κατ' μια πατρά. Μ' αρέσει! Δεν σ' αρέσει! Το θες! Καλά, είναι πολύ ωραίο! Take you off, I came away this strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto your taste. It's really a bad reception out there, where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα ψώνια, τώρα ήρθαμε να φάμε, να κάτσουμε, να φάμε. Ναι, για σένα σε τραβάω. Δίψα για το παιδί μου, πήραμε δώρα, πήραμε όλα. Ψώνισε κάτι και η αδελφή μου, πήρε πράγματα για τα παιδιά της, οπότε θα φάμε και φεύγουμε. Θα πάμε από τον μπαμπά μας να το δούμε και μετά θα πάμε να την χαιρετήσουμε, να πάει στο τρένο και να φύγει για την άλλη αδελφή μου. Λοιπόν, ήρθε το πρώτο που έχουμε παραγγείλει, είναι ντάπλα. Ναι, κάντο. Εδώ η Τόνια μας σερβίρει, προσεκτικά. Ντάκος. Έτσι, ανακάτεψε το λίγο, όχι πάρα πολύ. Δεν μπορείς, εντάξει, άστο. Πάρε ένα κομμάτι, ένα έτσι για σένα και άστο το υπόλοιπο. Ο Βασίλης τρώει αλάτι. Εμείς θα πιούμε μπύρα με την αδελφή μου, γιατί έχουμε σκάσει από τη ζέστη. Οπότε λέμε, γιατί όχι. Λοιπόν, θα πάμε κεμπάπ, η Τόνια τελεχτό και ο Βασίλης κεμπάπ 2, μισή μερίδα ο Βασιλάκης. Και εμείς από μισή μερίδα βασικά είναι στην ουσία, από 2 κεμπάπ. Καλή όρεξη σε εμάς και καλή όρεξη σε εσάς αν τρώτε. Γυρίσαμε σπίτι, έφυγε η αδελφή μου και τώρα ήρθαμε τον Ανδρέα και θέλουμε να ξεπαγώσουμε. Έχει ξεριντώσει ο Ανδρέας στη πλάτη από την ψήξη και θέλω να πάω τώρα να ρίξω νερό ζεστό για να φύγει όλος ο πάγος. Και μάλλον βλέπω ότι προσπαθεί να βγάλει, έχει πολύ πράγμα, δεν έχει ξεπαγώσει όλη μέρα, θέλει μάλλον περισσότερο χρόνο, δεν είχα ανοίξει και όλες τις πόρτες γιατί είχα πράγματα μέσα στην κατάψη και δεν ήθελα να τα βγάλω. Ξέρετε, και αυτά που είχα στο ψυγείο, βούτυρα, γάλατα, τα βάλαμε στην κατάψη, λέω τουλάχιστον να κρατήσει λίγο η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάω να κάνω ό,τι είναι να κάνω και τα λέμε. Μπιν, εσύ τι κάνεις, θα παίξεις? Όχι. Όχι. Every night
want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Auto your taste. It's really a bad reception out there. Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. But I need you. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you. But you're off my radar now. Found myself in between the lines. Underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Oh, when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you. But I need you. And you're off my radar now. I've lost you. That I need you. But you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up but I'm stuck on hold. It's really a bad reception out there. Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you. And you're off my radar now. I've lost you. Yeah, I lost you. Telling you that I need you. But you're off my radar now. I've lost you. I've lost you. I keep on looking for you. You, hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto your taste. It's really a bad reception out there. Λοιπόν, τελείωσε με το ψυγείο. Τα έχω πλύνει όλα τα ράφια και τις φύκες και όλα ό,τι είχα. Ο Ανδρέας έχει ξεπαγώσει και την κατάψυξη, την πλάτη, την πίσω. Έκανα και ντουσάκι, δεν μπορούσα άλλο, δεν ξέρω, κουράστηκα τόσο πολύ σήμερα. Και πάω τώρα να ξαπλώσω. Αύριο έχουμε μεγάλη μέρα. Αύριο το κορίτσι μας έχει γενέθλια. Θέλει να καλέσει, εντάξει κάλεσε, θέλει, θα έρθουν κορίτσια στο σπίτι, θα κάνει πάρτι εδώ, οπότε πρέπει να ετοιμαστώ, πρέπει κάτι να κάνω, πρέπει να ετοιμάσω το σπίτι. Τέλος πάντων, έχω δουλειές πολλές. Τον αύριο έχει αγγλικά, ο Ανδρέας δουλεύει, ο Βασίλης μαζί μου. Οπότε έχουμε μεγάλη μέρα αύριο. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ, σας φιλώ, να είστε καλά, φιλάκια πολλά και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye, γεια σας!